κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα χαϊδέψει αυτιά, θα αρχίσει πάλι να λέει εντάξει, έχω κοκκινές γραμμές, αλλά με βάλω το όπλο στο χέρι και μπορώ να κάνω αλλιώς. Έχετε άποψη. Ως κόμμα εννοώ, όχι ως προσωπικά. Εντάξει, μπορεί να έχετε όποια άποψη. Από την ερώτησή σας δεν καταλαβαίνω τι εισηγήσετε εσείς. Εγώ τίποτα να αποδεχθούμε το... Όταν είμαι εγώ να κυβερνήσω, θα σας έλεγα. Ως πολίτης. Ως πολίτης. Ως πολίτης. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Να αποδεχθούμε το lockout. Δηλαδή, εσείς θα τα διαπραγματευτείτε. Ουσιαστικά δηλαδή την ακύρωση του δικαιώματος στην απεργία. Αλλά θα το αποδεχτείτε, εσείς θα μου πείτε. Όχι, λέω. Τι εισηγήσετε. Όχι εσείς προσωπικά, άλλοι στην Ελλάδα. Διάβασα την προηγούμενη Κυριακή στην Καθημερινή μία πρόταση εξαιρετικών συνταγματολόγων και άλλων δημοσίων ανδρών με τον τίτλο για ένα καινοτόμο σύνταγμα. Ναι, είχε και ένα ένθετο. Ναι, το μοίρασε η Καθημερινή, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο ενισχύει αυτή την πρωτοβουλία η Καθημερινή. Μέσα εκεί υπάρχει διατυπωμένη η πρόταση του lockout. Άρα, δεν είναι η κυβέρνηση αντιμέτωπη με απαράδεκτες πιέσεις από το εξωτερικό. Από ό,τι βλέπω, η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει και εσωτερικού τύπου πιέσεις, οι οποίες συμπίπτουν με τις πιέσεις που αναφέρατε από το εξωτερικό. Είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η άποψη αυτή. Ναι, αλλά είναι και στην Ελλάδα αυτή η άποψη. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν και στο εξωτερικό. Από νεοφιλελεύθερη σκοπιά. Ναι. Έχουν κατεύθυνση, δεν είναι γενικός. Ναι. Συνεπώς, για να μπορέσει η κυβέρνηση να δώσει τη μάχη, γιατί πρόκειται για μάχη, να υπερασπιστεί τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών σε συνθήκες ανεργίας που είναι ένας επιπλέον παράγων που πιέζει προς τα κάτω τα εργασιακά δικαιώματα, πρέπει να δημιουργηθεί μια εσωτερική συνεννόηση. Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα όλα συμφωνούν με το να υπάρχει lockout ή όχι. Συμφωνούν με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων ή όχι. Εσείς η κυβέρνηση λέτε, με σαφήνεια λέει όχι. Δεν συμφωνείτε. Δεν συμφωνείτε. Και θα δώσει τη μάχη. Μάλιστα. Αλλά μέρος του συσχετισμού για να κερδίσουμε τη μάχη αυτή είναι και η στάση των άλλων των υπολείπων κομμάτων στην Ελλάδα. Υπόλογη είναι η κυβέρνηση. Έχει, είναι η μα συμφωνώ. Δεν μεταφέρω την ευθύνη σε κανέναν. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Εμάς ο λαός θέλει να δώσουμε τη μάχη. Ακριβώς, γιατί αν ήθελε άλλους θα την είχαν δώσει. Θα είχε ψηφίσει άλλους. Και θα είχαμε ήδη lockout και ομαδικές απολύσεις. Εσείς το λέτε. Όχι, έχουμε δει πώς έχει γκρεμιστεί η εργατική νομοθεσία τα προηγούμενα χρόνια. Για να με περιμένουμε τον μνημόνιο. Τον Οκτώβριο να δούμε. Αλλά για πέρα τα από αυτό όμως, επαναλαμβάνω και είναι σημαντικό αυτό. Ναι, παρακαλώ. Και αν θέλετε, η πρόκληση, η θετική πρόκληση της νέας περίοδου. Mm-hmm. Θα συνεργαστούμε τα πολιτικά κόμματα σε μια κατεύθυνση αναδιοργάνωσης του κράτους, ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους και ανάπτυξης της χώρας. Ή θα αρχίσουμε. Παρετηθείτε, ξεπαρετηθείτε. Εγώ άλλο σα ρωτάω. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δεν μου απαντάτε, η κυβέρνηση όμως. Έχει σαφή γραμμή. Ποια θα, είναι? Θα υπερασπιστεί ναι. τα εργασιακά δικαιώματα, θα αντιπαρατεθεί στο lockout παντού. Και εντός και εκτός. Στις διαπραγματεύσεις. Όχι, δεν λέω. Λέω σε ποιο επίπεδο. Δηλαδή, στο θέμα με το συνδικαλιστικό νόμο, τι θα κάνετε. Ένα, με τις άδειες των συνδικαλιστών. Θα πάμε σε ένα θέμα. Τούτο, το, τι σε θα ένα, ένα θέμα στα μείζωνα που αφορά τον κόσμο. Ναι, αυτά τον αφορούν τον κόσμο αυτά. Θα δεχτούμε το lockout. Όχι. Δεν θα το δεχτούμε. Αυτό είναι σαφές. Ομαδικές απολύσεις. Θα δεχτούμε. Όχι, δεν δεχτούμε ομαδικές απολύσεις. Βεβαίως δεν δεχτούμε. Δεν δεχόμαστε ομαδικές απολύσεις. Είμαστε σε μια χώρα τεράστιας ενεργίας, όπου εκτός των άλλων, πέρα από το αντιδημοκρατικό σκέλος των ομαδικών απολύσεων, απλώς θα αυξήσει την ανεργία. Αυτό θα κάνει. Τώρα, όλα τα άλλα ζητήματα που λέτε, το θέμα για παράδειγμα της ρύθμισης για τη λειτουργία των συνδικάτων, είναι θέμα των συνδικάτων. Είναι θέμα της κοινωνίας. Δεν είναι θέμα να επιβάλλουν απ' έξω πώς θα λειτουργούν τα συνδικάτα. Έχουν παθογένειες τεράστιες. Ισχύουν πολλά από αυτά που είπατε προηγουμένως. Ισχύουν. Όχι στη γενίκευσή τους. Ισχύουν. Το ξεκαθάρισα. Έτσι, δεν είπα αλλά ούτε για όλους. Θα εξηγηθούν τα συνδικάτα έτσι. Είναι ναι. θέμα των πολιτών που θα συμμετέχουν στα συνδικάτα. Δεν είναι θέμα επιβολής από το εξωτερικό πώς θα λειτουργούν συμφωνείτε τα συνδικάτα. Συμφωνείτε με αυτό που λέω ότι για να γίνει μια απεργιακή κινητοποίηση, δηλαδή πρέπει να είναι το 51% ας πούμε, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μια πρόταση σε αυτό το Σύνταγμα το οποίο προηγουμένως αναφέρατε. Επαναλαμβάνω, σε ποιο 50% των εργαζομένων, το μελών του συνδικάτου. Το μελών του συνδικάτου. Μα δεν λέει αυτό μόνο, προσέχετε. Εγώ αυτό παλιότερα, σας ρωτάω. Παλιότερα ο νόμος Αρσένη, αν θυμάστε, ναι. λέγεται το 50% των εργαζομένων. Των εργαζομένων, ναι. Στις εγώ σας λέω. Όχι, τώρα δεν κάνουμε διαπράγματες μεταξύ μας. Σας ρωτάω την άποψή σας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το πώς θα αποφασίζουν τα συνδικάτα με τις πιο δημοκρατικές διαδικασίες. Με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, αυτό είναι το κλειδί, η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα. Αυτό είναι θέμα που θα αποφασίσουν τα συνδικάτα. Δεν τα επιβάλλει ούτε η κυβέρνηση, ούτε το Δουνουτού. Κανείς.
Αυτό σημαίνει αυτονομία και δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων. Έχουν προβλήματα τεράστια. Τεράστια. Αλλά η εξυγίανση των συνδικάτων που είναι αναγκαία δεν θα γίνει με το μακρύ χέρι του κράτους. Κύριε Φίλη, είτε του ελληνικού, ναι, είτε του υπερκρατικού. Λέτε για την εξυγίανση του κινήματος, έτσι, των συνδικαλιστών. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας νόμος. Ο οποίος αυτός ο νόμος θα τον συζητήσετε πάνω σε αυτή τη βάση που λέτε με τους συνδικαλιστές, γιατί θέλουν να τον αλλάξουν τον συνδικαλιστικό νόμο. Επαναλαμβάνω και είναι σαφές. Και θα τον αλλάξουν. Δεν θα προκαταλάβουμε εμείς αποφάσεις το ίδιο το συνδικάτο, ήδη οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συζητήσουν και να σκεφτούν. Μας αρέσει η σημερινή λειτουργία των συνδικάτων? Όχι, δεν μας αρέσει. Διότι υπάρχει θέμα απομαζικοποίησης. Κύριε Φίλη, και αν που υπάρχει ναι, θέμα απομαζικοποίησης, το ξέρουμε όλοι. Ναι. Θέμα έλλειψης αυτονομίας. Θέμα ενότητας, τα ξέρουμε αυτά. Τα λένε τα ίδια συνδικάτα ή τουλάχιστον κάποιες φωνές ριζοσπαστικές στα συνδικάτα. Όχι όπως είπατε, συμβολεμένοι της κορυφής. Μάλιστα, καμία αντίρρηση. Αλλά όλα αυτά τα ζητήματα, το τονίζω αυτό, δεν θα γίνουν με το μακρύ χέρι του κράτους, του ελληνικού ή του διεθνούς κράτους. Όχι. Θα γίνουν με συμφωνία, με συνένεση, με συζήτηση των ενδιαφερομένων που είναι οι εργαζόμενοι. Αν είναι όμως προαπαιτούμενο για το υπόλοιπο της δόσης, γιατί έτσι εκεί καταλήγουμε. Εκεί καταλήγουμε. Συζητάμε, λέμε εντάξει, φτάνουμε λοιπόν, στο τέλος και λέμε. Έχουμε ένα υπόλοιπο. Ναι. Τρέχετε πολύ μπροστά. Μου το έχετε ξαναπεί αυτό. Το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη. Τον Νοέμβρη παλεύουμε από τώρα να είναι διαφορετική η κατάσταση στη χώρα μας και η διαπραγματευτική ισχύ της Ελλάδος. Να μην είμαστε όπως πέρσι. Να είμαστε διαφορετικά. Γι' αυτό εξασφαλίζουμε από τώρα. Γι' αυτό εξασφαλίζουμε από τώρα να είναι σαφής η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Να μην υποκείμεθα σε συνεχείς πιέσεις ή και εκβιασμούς. Ένα αυτό. Δεύτερο, γι' αυτό εξασφαλίζουμε από τώρα να υπάρξει ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή φθηνότερο χρήμα για την ελληνική οικονομία, λειτουργία των ΕΣΠΑ, δηλαδή αναζωογόνηση σιγά σιγά της οικονομίας, έτσι ώστε να υπάρξει μια θετική προοπτική για την ελληνική οικονομία. Ένα λεπτό. Γιατί πάτε στην ελληνική οικονομία, ακούσαμε τις απόψεις σας για τα συνδικάτα. Ευχόμαστε να τα τηρήσετε αυτά που λέτε για να μην έχουμε να παίζουμε το βίντεο και να έχουν γίνει άλλα τότε. Καταλάβατε τι λέω? Διότι... Όχι, δεν κατάλαβα. Θα σας πω γιατί. Ναι. Θα σας διαβάσω αυτό. Συναντηθήκαμε λοιπόν μία φορά οι δυο μας στον Ενικό, στον κύριο Χατζηνικολάου. Σας ρώτησα τότε για τις ιδιωτικοποιήσεις των αεροδρομίων και μου είχατε πει ακριβώς: μη βιάζεσαι, θα δεις τι θα γίνει. Έτσι μου είχατε πει. Πότε ήταν αυτό? Το 2015. Λοιπόν, συγγνώμη, έχετε καταλάβει τι γίνει από τότε μέχρι σήμερα? Έχουν γίνει εκλογές. Από το 2015 έως σήμερα. Και λοιπόν, έχει υπάρξει μια διαπραγμάτευση η οποία είχε προβλήματα, τα ξέρουμε όλα. Να με συγχωρείτε. Και υπήρξε μια εκλογική μάχη όπου με νέο πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεσμευόμενος απέναντι στον ελληνικό λαό, είπε μερικά πράγματα. Ναι. Μου λέει τώρα τι είπαμε το 2015. Όταν είμαι στη μέση του 16. Είναι πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως και αλλάξαμε. Είναι σαφές ότι έχουμε αλλάξει. Αλλάξατε. Μα λέμε ψέματα. Γιατί κάναμε εκλογές? Μα με συγχωρείτε, μα μου είχατε πει το αεροδρόμιο. Μου επιτρέπετε. Μα με συγχωρείτε. Κύριε Χατζή, ένα λεπτό τώρα. Για να μην κάνουμε παραφροντολογίες. Δεν είναι παραφροντολογία. Εμείς ακούστε κάτι. Πολιτικές απόψεις είναι πολιτικές απόψεις. Εμείς επαναλαμβάνουμε. Φτάσαμε στο όριο τη διαπραγμάτευση. Τι άλλο να κάνουμε? Δημοψήφισμα κάναμε. Και μπροστά στον εκβιασμό τη περσινή. Του Ιουλίου πέρσι, αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε μια συμφωνία. Ποιοι σας εκβιάσανε, κύριε Υπουργέ? Μην πάμε ξανά αυτή τη συζήτηση τώρα. Όχι, ποιοι σας εκβιάσανε? Ελάτε, μην πάμε. Γιατί να μην πάμε? Δεν έχει νόημα, την ξέρει ο ελληνικός λαός. Τεράστιο νόημα. Κρίθηκε το Σεπτέμβριο αυτή η μάχη. Όχι, τίποτα. Το ξεχνάνε όχι, μερικοί αυτό. Ποτέ δεν κρίνονται αυτά. Το Σεπτέμβριο κρίθηκε σε πρώτο βαθμό αυτή η μάχη. Πρώτο βαθμό, έχει εφετείο αυτό. Ο λαός ψήφισε. Έχει εφετείο. Τώρα θα συνεχίσουμε και μετά. Θα έχει εφετείο αν λειτουργούν τα δικαστήρια. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι διάβαζα την Καθημερινή προχθές σωστά στοιχεία. 380.000 δίκες έχουν αναβληθεί. Ναι, ναι. Υπάρχει λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και για τη δικαιοσύνη μιλάω. Έχει πολλά προβλήματα. Το οποίο πρόβλημα στη δικαιοσύνη μπορεί να έχει επιπτώσεις, το διάβασα στην Καθημερινή και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα, το ρεπορτάζ, και στα δημόσια οικονομικά. Βέβαια. Διότι έχει ληφθεί απόφαση. Πάντως διαβάζετε πολύ Καθημερινή από την προσοχή. Διαβάζω όλες τις εφημερίδες και ιδιαιτέρως εκείνες που νομίζω μπορεί κανείς να πάρει κάτι ως αντίπαλη γραφή. Εγώ θα το ολοκληρώσω. Αυτό που μου είχατε πει τότε, ότι η κυβέρνηση θα ακυρώσει την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Είσαστε βουλευτής τότε και είπε ότι ο διαγωνισμός που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση θα πρέπει να κριθεί ξανά. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από τη σύμβαση που προχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Το έλεγε η κυβέρνηση. Εσείς το λέγατε. Έγιναν εκλογές. Να τα ξέρετε. Έγιναν εκλογές, σας απήντησα. Έγιναν εκλογές, είναι νέο πλαίσιο. Δεν είναι κολυβήθρα το σύνταγμα. Διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα πολιτικό θέμα, όπως θυμάστε. Και έκρινε ο λαός τι συνέβη. Σύμφωνοι, αλλά οι εκλογές, μια εκλογική αναμέτρηση, κύριε Υπουργέ, δεν είναι η κολυβήθρα του σύνταγμα. Τα συγκεκριμένα ζητήματα όταν παρουσιάζει με πρόγραμμα είναι η πρωτογενής λαϊκή έκφραση. Όλα τα άλλα είναι η φαρπαγή ψήφου. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση η οποία δεν υφαρπάσαμε ψήφο. Αντιθέτως.
Όταν είδαμε ότι δεν προχωράει ένα πρόγραμμα που είχαμε το Γενάρη του 2015, πήγαμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Μια... Και αυτό προχωρούμε τώρα. Είπε μια τάκα σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν τον ρωτήσα σήμερα το πρωί. Δεν σε αφορά προσωπικά, αφορά γενικά το πολιτικό σύστημα. Κάτι τον ρωτάγανε εκεί για το ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα κάνει με τους νόμους και τα αυτά. Και λέει, γίνανε όλοι δεξί και δεν θα έχουμε πιο να τσακώνουμε, λέει τώρα. Δηλαδή, λίγο. Για να χαριτολογούμε τώρα, γι' αυτό γίνεται πιο ακροδεξιός ο κύριος Γεωργιάδης. Για να έχει χώρο. Αυτό το ακροδεξιό. Χαριτολογώ. Λοιπόν, δεν γίνεται όλοι δεξί, ούτε είμαστε όλοι όμοιοι. Μνημονιακή γίνεται όλοι όμοιοι. Όχι. Μνημόνιο βέβαια ψηφίσει τον Κουκουέ. Εμείς δεν είχαμε. Μόνο αυτοί μείναν πιστοί. Δεν είχαμε ποτέ την άποψη ότι θα έπρεπε να εφεύρουμε το μνημόνιο αν δεν υπήρχε. Άλλοι τα λέγανε αυτά. Έχει σημασία. Εμείς λέμε τις αναγκαιότητες και πώς προχωράμε με βάση ένα σχεδιασμό πολύ ισχυρό. Και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά στην Ευρώπη κάτι μπορεί να αλλάξει. Σε 15 μέρες έχουμε εκλογές στην Ισπανία, για παράδειγμα. Καλά. Κάτι μπορεί να γίνει. Εργατικά κίνημα στη Γαλλία. Έχουμε δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία που θα έχει ένα αντίκτυπο για τη λειτουργία. Αν μου επιτρέπεις κάτι, Τάκη. Αλλά κάτι μπορεί να αλλάξει. Εκεί μέσα είμαστε εμείς. Όχι, είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Δεν γίνεται χαμός. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Να τον ρωτήσω για το κίνημα της Κατσαρόλας, γιατί είπατε ότι είναι σε επίπεδο αυτή η ιστορία. Αγγίζει τα όρια του της Συνταγματικής Εκτροπής αυτό το πράγμα. Τέτοιο δεν είπα, κάνετε λάθος. Πώς το είπατε. Διαβάστε το καλύτερα. Για πέστε το εσείς. Λοιπόν. Πέστε το τώρα. Μια και έξω για να τελειώσουμε. Να το καθαρίσουμε αυτό, έτσι, ναι. Λοιπόν. Μεθαύριο έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι να διαδηλώσουν. Με ό,τι συνθήματα θέλουν. Αυτό ο Δής τον αμφισβητεί. Και είναι νομίζω μια λαθροχειρία όλα τα άλλα που λέγονται. Το είπα εξ αρχής. Βεβαίως έχουμε δικαίωμα και εμείς να κρίνουμε την πολιτική σκοπιμότητα αυτής της κινητοποίησης. Όταν λοιπόν αυτή η κινητοποίηση, είτε από συμμετέχοντες, ναι, οι οποίοι μιλούν για εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση που πρέπει να τη ρίξουμε, είτε άλλοι που λένε να ανοίξει ξανά η Γιάρος για να πάμε τους αριστερούς για να ξεβρωμήσει η χώρα. Αυτά είναι στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα που αφορά την κινητοποίηση. Είτε, όπως είπε ο κ. Φορτσάκης, ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες έχουν συναισθήματα ή πολιτικές απόψεις εκτός συντάγματος. Δεν το είπα αυτό. Αυτές οι απόψεις όμως, κύριε Φίλη, καθορίζουν και αυτή την κίνηση. Δηλαδή, ακούστε υπάρχουν κάποιες απόψεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή, παντού υπάρχουν δεν αυτά. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι, θα έλεγα, το μοναδικό. Εκεί υπάρχουν, επειδή είναι ανώνυμοι, υποτίθεται, οι διοργανωτές. Έτσι γίνεται στις περιπτώσεις. Ναι, αλλά δεν είναι ανώνυμοι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Αυτό απεδείχθη πια. Αυτό, αν θέλετε, είναι αποτέλεσμα της δικής μου παρέμβασης. Είναι κάποια στελέχη τα οποία υπήρξαν. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Άλλα στελέχη πια, μέσα που ήταν και στο Πασόκ, είναι, στο ποτάμι. Είναι επισήμως η Νέα Δημοκρατία. Έχει αντιδράσεις αυτή η απόφασή της πια που ελήφθη. Έχει αντιδράσεις. Αντέδρασε μετά τη δήλωση της δική σας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία μετά τη δήλωσή μου βγήκε και λέει: δικιά μου είναι η κινητοποίηση. Αυτό είναι. Εντάξει, το καταλάβαμε όλοι. Να παρατηθεί ο Φίλης, διότι κλπ. Αυτά είπε. Το καταλάβαμε. Αν καταδικάζετε μια εκδήλωση. Μεθαύριο με συγχωρείτε εσείς. Που δεν υπήρξατε αυτή τη λογική όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ έχω φωτογραφίες όταν υπήρξατε νέος, όπου είστε στους δρόμους με την Τουντούκα και διαδηλώνετε. Βεβαίως. Για τις δικές σας απόψεις. Βεβαίως. Γιατί αυτές νομίζω ότι ήταν δίκαιες. Ναι, βεβαίως. Ο άλλος έχει άλλη άποψη. Δεν έχει δικαίωμα να διαδηλώσει. Δηλαδή. Αυτό δεν μπορεί να του λέτε ότι είναι στα όρια του συντάγματος. Να διαδηλώνει με αίτημα, προσέξτε, να ανοίξει τα Μακρονήσια και η Γιάρος. Αυτό είναι στο μανιφέστο της συγκέντρωσης. Εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση. Διαβάστε το. Εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση. Θα μου πείτε, δεν έχει δικαίωμα να το πει. Έχει, αλλά εγώ δεν έχω δικαίωμα να την κρίνω. Μάλιστα. Αυτό πιστεύετε. Βεβαίως. Έτσι, αυτό συζητάμε τώρα. Γιατί έχουμε τη δήλωση. Έτσι. Να αντιναβάλουμε όπως την είπατε. Ναι. Εγώ θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για να μην νομίζω ότι ούτε σας προβοκάρουμε, ούτε σας δημιουργούμε πρόβλημα. Και να καθαρίσω και το πιάνο τους και άλλοι με αυτό που είπατε τώρα. Γιατί τώρα θέτεται ένα θέμα. Ότι βάζουν σαν βασικό πλαίσιο να ανοίξουν τα. Είπα εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση. Αυτά δεν και το, διάφοροι δεν... που μπαίνουν στο site γράφουν αυτά τα πράγματα. Για να το δω. Αλλά επαναλαμβάνω. Εννοείται πελάτες που μπαίνουν και. Με δική τους που λένε δεν θα πάμε. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο. Θα το κρίνει η Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού. Να ακούσουμε τη δήλωση. Δεν θέλω να υπάρχει σκιά. Παρακαλώ. Προβλέπω να υπάρχει μια κλιμάκωση διαδικασιών και υπονόμευση με εισαγωγικά κινήματα τύπου Κατσαρόλα. Εντάξει. Τα βλέπουμε και στην Ισπανία ότι πάνε να τα κάνουν τώρα, γιατί μπορεί εκεί οι Ποντέμος να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη μαζί με την αριστερά που κατεβαίνουν. Το κίνημα παραιτηθείτε τώρα. Το κίνημα παραιτηθείτε, βέβαια. Το οποίο είναι ένα κίνημα στα όρια της συνταγματικής, κατά τη γνώμη μου, ανοχής. Όποιος θέλει μπορεί να οργανώνει ό,τι συγκεντρώσει θέλει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δημοκρατία έχουμε. Βεβαίως δεν μπορεί να διοργανώνει κανείς μια υπονομευτική πολιτική παρέμβαση.
για το συνταγματική, στο όριο το συνταγματικό, το είπατε. Το είδατε. Τη ανοχή. Όχι εκτροπή, πώ έχετε. Ανοχή. Άλλο αυτό. Το ίδιο. Το κουβέντιο, αν το κάνετε λάθο. Άλλο ενοχή, ανοχή, άλλο ενοχή, άλλο εκτροπή. Πώ έχετε. Να ξέρουμε ελληνικά. Πώ σχολιάζετε. Επαναλαμβάνω όμω για να είναι σαφέ το πράγμα. Ναι. Είπα όχι οποιαδήποτε κινητοποίηση. Αυτή την κινητοποίηση. Αλλά αυτή μιλάτε. Όταν βγαίνουν με σύνθημα εθνικοσοσιαλιστέ για την ελληνική κυβέρνηση και να ανοίξουν τα μακρονήσια, λένε διάφοροι εκεί, όταν ο Φορτσάκη λέει αυτά που λέει, ο Φίλη τι θα πει. Δεν έχω άποψη. Όχι, δεν μιλάω. Είπα, όχι, όχι, όχι. Θα καταλάβατε. Ναι, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να καθορίσει τη στάση της. Δεν σας ελέγχουμε. Σύρεται από τον κύριο Γεωργιάδη και τους ακραίους ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό κάνει ναι, σήμερα. Εγώ... Αυτή είναι υπόθεση. Δεύτερον, ναι. Όταν όλες τις δημοσκοπήσεις, όπως η τελευταία του Βήματος, λέει ότι μόνο ένας στους τρεις ζητάει σήμερα εκλογές. Τι νόημα έχει ο κύριος Μητσοτάκης να σύρεται σε μια κινητοποίηση με κεντρικό θέμα το παραιτηθείτε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό. Αυτό είναι το πολιτικό. Πολιτικά ναι, μιλάμε. Αυτό είναι η πολιτική κριτική σε αυτή την κίνηση. Από εκεί πέρα όμως, επειδή βάλατε και το στοιχείο αυτό τη ανοχή συνταγματική, ναι, των ακροδεξιών. Πολιτικά μιλάω πάντα. Κάποιοι λένε, ο κύριος Φίλης, γιατί δεν έλεγε τα ίδια και με τους αγανακτισμένους. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί θα σας απαντήσω αμέσως. Γιατί τότε και ο Μαρτσολιάδης λέγανε να φύγει η κυβέρνηση των νοσηλόγων. Βάζανε κρεμάλες στο σύνταγμα, τα χαρακτηριστικά γιατί είναι διαφορετικά. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτά βλέπατε εσείς. Το κίνημα των αγανακτισμένων. Το κίνημα των αγανακτισμένων ήταν ένα πανευρωπαϊκό κίνημα κατά της λιτότητας και υπέρ της δημοκρατίας. Σε όλη την Νότια Ευρώπη και λίγο παραπάνω. Συγκλώνησε την Ευρώπη. Και είχε πολιτικά αποκρισταλώματα αυτή η προσπάθεια. Δεν ήταν μια κομματική υποκινούμενη κινητοποίηση. Ήταν ένα λαϊκό κίνημα. Πήρε χαρακτηριστικά τέτοια στην Ελλάδα όμως. Υπήρχαν πολλές απόψεις. Πολλές απόψεις. Ναι. Αυτό όπως και τώρα όμως που παίρνετε κάποιες απόψεις και λέτε ότι είναι αυτό. Λέω λοιπόν τώρα, εδώ πρόκειται για ένα νέο κίνημα συσσαγωγικά αγανακτισμένων από τα δεξιά. Αυτό γίνεται σήμερα, αυτό καταλαβαίνετε σήμερα εσείς. Το καταλάβατε. Ναι. Άρα λοιπόν, για να ξέρουμε τις αναλογίες, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τέτοιους συμψηφισμούς. Άλλο ένα κίνημα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα που κατέληξε στην Ελλάδα στο θέμα της δημοκρατικής αλλαγής στη χώρα μας που υπήρξε. Σε δύο εκλογές και σε ένα δημοψήφισμα. Που θα καταλήξει μεθαύριο στην Ισπανία και εκεί σε ένα αίτημα δημοκρατικής αλλαγής. Και αλλού. Εντάξει, άλλο είναι αυτό, αυτό είναι και άλλο θέμα μια που λέτε. Κομματικά υποκινούμενη υπό τον ήχο Κατσαρόλας ή γραβάτας κινητοποίηση. Άλλο τον άλλο το άλλο. Να γίνει, λέω. Να μην κρίνουμε. Άφωνοι θα μείνουμε. Δεν λέω άφωνοι. Τι μου λέτε τότε λοιπόν. Αλλά να κρίνει το πλαίσιο στο οποίο κινείται. Το πλαίσιο και τη σκοπιμότητα. Εκεί, είμαι σαφής. Και το πλαίσιο ποιο είναι δηλαδή. Αυτό είναι η δημοκρατία. Να γίνονται οι κινητοποιήσεις και να υπάρχει και αντίλογος. Να κρίνουμε τις κινητοποιήσεις. Συμφωνώ. Και τις δικές μας και τον άλλο. Βεβαίως, δώσει. Αλλά άρα, λοιπόν, μου είπατε προηγουμένως. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Όχι, δεν είπα να μην γίνει κινητοποίηση. Όχι, είπα να γίνει. Να γίνει κινητοποίηση. Σύμφωνοι. Είναι σαφές. Αλλά μου λέτε ότι στην προηγούμενη. Λέω λοιπόν ακούστε κάτι τώρα. Τι σας ενοχλεί στο πολιτικό πλαίσιο. Απήντησα. Επειδή κρίνω την κυβέρνησή σας. Όχι, όχι. Σας απήντησα. Είναι και εκτός λαϊκής αυτή τη στιγμή διάθεση. Σας λέω, μόνο ένα στους τρεις ζητάει να παραιτηθεί η κυβέρνηση που δεν είναι καν το άθροισμα όλων των κομμάτων που υποστηρίζουν υποθέτε σήμερα αυτή την κινητοποίηση. Είναι εκτός πραγματικότητας. Σήμερα είναι άλλη σελίδα στη χώρα μας. Μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, είμαστε αναγκασμένοι όλοι μας, μα το λέω όλοι μας, και εμείς και οι νεοδημοκράτες και οι Πασόκοι, όσοι υπάρχουν και όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, όσοι δεν πήρατε εσείς δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε λίγο προς τα μπρος πώς αυτή η χώρα μπορεί να βγει από την κρίση στην οποία έχει πέσει. Σύμφω. Με τα μνημόνια τόσα χρόνια. Και yeah. Έχουμε δυνατότητες. Το ξαναλέω. Έχουμε δυνατότητες. Μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι μπορούμε να πάμε σε δίκαιη ανάπτυξη, δεν είναι μια κουβέντα του αέρα. Υπάρχουν χρήματα που θα έρθουν. 9 έως 11 δισεκατομμύρια θα μπουν για διάφορους λόγους στην ελληνική οικονομία αυτή τη χρονιά. Και για τις δανειακές υποχρεώσεις, αλλά και για να κινηθεί με ζεστό χρήμα. Πώς μπορείτε όμως, κύριε Φίλη, να συνεννοηθείτε με τη Νέα Δημοκρατία, που αυτή τη στιγμή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, από τη στιγμή που τη χαρακτηρίζετε με αυτόν τον τρόπο που τη χαρακτηρίζετε πολιτικά. Πώς. Δηλαδή, τον Άδωνη Γεωργιάδη που είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ως ακροδεξιό. Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Όχι, πώς έχετε. Είπε, δεν είπε η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία είναι ένα κόμμα στο δημοκρατικό πλαίσιο με το οποίο. Ναι, όμως κάποια στελέχη. Αυτό δικό της πρόβλημα. Ναι. Το ότι κάνει άνοιγμα. Με τα στελέχη θα συνεννοηθείτε. Καλά, και το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι κάνει άνοιγμα η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, φτιάχνει άξονα με την ακροδεξιά πτερυγά του, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Πρέπει να το λύσει. Δεν είναι δικό μας. Είναι πρόβλημα του λαού που κρίνει. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με το οποίο ζητάμε, για παράδειγμα, στο θέμα του εκλογικού νόμου. Που θα έρθει μεθαύριο. Στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Που θα έρθει μεθαύριο. Στο θέμα του αναπτυξιακού νόμου. Προσέξτε. Ψηφίσαμε στη Βουλή ένα αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος
Πώς με τη χρηματοδότηση. Το μεγάλο κεφάλαιο. Κάνετε λάθος. Τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους υποστηρίζει. Κάνετε λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Θα το δει ο κόσμος. Μα αυτή το δει 20 εκατομμύρια, λέτε επένδυση, θα έχει σταθερότητα. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν θα λέτε όπως θα θέλετε. 20 εκατομμύρια, λέτε επένδυση, θα έχει αυτός μία σταθερότητα φορολογική για 12 χρόνια. Ξεκινάει από το 29%. Και αν ανεβαίνει. Κύριε Χατζή, δεν θα κάνουμε τώρα συζήτηση με τέτοια θέματα. Ο απλός πολίτης που θέλει να κάνει επιχείρηση. Τι μου το κάνετε. Δεν θα κάνουμε τώρα με τα νούμερα κουβέντα. Ποια νούμερα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν, είναι. Λοιπόν, σας λέω τώρα. Καλά. Ο απλός πολίτης θα καταλάβει τους επόμενους μήνες ότι θα πάει και θα βρει χρήματα από το ΕΣΠΑ για να κάνει μια υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως, κύριε Φίλη, ξέρετε αυτό λέμε. Τι λέμε πολύ. Αλλά, σε δύο τομείς κατά προτεραιότητα. Στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και στον τομέα των αγροτοβιομηχανικών παραγωγών. Θα μου απαντήσετε στο ερώτημα. Λέει λοιπόν ο νόμος. Τον άκουσα και σήμερα τον Γενικό Γραμματέα να μιλάει γι' αυτό του Υπουργείου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος έμπειρος και ξέρει το θέμα. Λέει λοιπόν. Όταν έρθει μια επένδυση 20 εκατομμύρια και άνω, αυτή η επένδυση θα έχει, αυτή η εταιρεία δηλαδή που θα κάνει την επένδυση, οι εταιρείες θα έχουν μια σταθερή φορολογική κλίμακα και δεν θα αλλάζει για 12 χρόνια. Και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, νομίζω ο Δημήτρης Τάκης, και του λέει πόσο θα είναι αυτό. Λέει 29%. Εάν η φόρη αυξάνεται αυτό και πάει 30-32, θα πάει στο 28. Αν μειώνεται, θα μειώνεται και αυτό. Αυτό είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για όλους. Επένδυση 20 εκατομμυρίων. Εάν πέσει ο φόρος, θα πέσει για όλους. Άλλο λέω. Είναι δεν θα αυξηθεί. Ένα λεπτό. Μην μου κάνετε ασπρομάτω τώρα. Πάμε, όχι, εσείς δεν θα αυξηθεί. Έχετε μια σύγχυση σε αυτό όχι, που λέτε. Εγώ έχω σύγχυση. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Εγώ έχω σύγχυση. Λέει λοιπόν και σωστά. Αν έρθει μια μεγάλη επένδυση, γιατί τα 20 όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια μεγάλη επένδυση, δεν είναι μικρή. Αν έρθει λοιπόν μια επένδυση μεγάλη, θα ισχύσει η φορολογία των 29%. Όπως είναι σήμερα. Όπως είναι σήμερα. Εάν αυξηθεί, δεν προβλέπεται να αυξήσουμε τη φορολογία παραπάνω στις επενδύσεις αυτές. Έτσι δεν είναι, το ξέρουμε. Ναι. Αυτή είναι η φορολογία. Ναι. Εάν μειωθεί, θα μειωθεί. Ποιο είναι το πάνω, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τώρα μου κάνετε πλάκα. Αν σας το έφερα εγώ και είσαστε διευθυντής στην Αυγή και εγώ ήμουν δημοσιογράφος, σας έφερα αυτό το θέμα και το έκανε δεξιά, θα το κάνατε πρώτο θέμα. Η δεξιά έκανε άλλα πράγματα. Τώρα μη μου το λέτε αυτό. Τι έκανε. Δεν έδινε υγιή δάνεια. Θαλασσοδάνεια έδινε. Και έχουν μπει εισαγγελίες και ψάχνουν τώρα. Στα μίντια, στις τηλεοράσεις. Δεν μπορούσε να πάρει ένα μικρομεσαίο που δεν μπορούσε να πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα. Και παίρνανε όλοι. Παίρνανε όλοι οι βαρόνοι της ενημέρωσης. Έχετε δει τα δάνεια που έχουν πάρει. Πώς δεν έχω γράψει, τα έχω δει. Για πέστε μερικούς βαρόνους της ενημέρωσης που έχουν πάρει δάνειο πέρσι, πρόπερσι, το 14-15. Για πέστε μερικούς. Όλα τα μίντια. Λοιπόν, όχι όλα τα μίντια. Όχι όλα. Εντάξει, τα όχι μεγάλα, όλα τα μίντια. Τα 5-6. Τα 5-6. Ναι, είπα που τυχαίνουν να είναι χρεοκοπημένα πολιτικά. Και λοιπόν. Και πολιτικά και οικονομικά. Τα δύο. Και τα σιτίζουν. Που εμείς έχουμε μια επιχείρηση με 70 άτομα και μου λέτε τώρα μέρα για τα δάνεια πήραν. Ποιε θέσει. Πάντως κύριε Φίλη, και επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Μισό λεπτάκι. Και επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αυτά τα μίντια που λέτε συνέχισαν τον δανεισμό τους. Αλλά όχι. Όχι, βγήκαν τα στοιχεία. Βγήκαν τα στοιχεία το 2015. Βγήκαν τα στοιχεία. Υπήρχαν σαφείς. Όσο μπορούσαμε, αυτό είναι πια η τραπεζική λειτουργία. Οι τράπεζες έχουν άλλη λειτουργία. Ενώ παλιότερα ήταν δεν το σύνδεσμο. Δεν ελέγξετε αυτό. Όσο μπορούσαμε, βάλαμε κάποιους κανόνες. Δεν λέω ότι μπορέσαμε μέχρι τέλους, είναι σαφές. Αλλά όμως παλιότερα υπήρχε ένα σύμπλεγμα του λαοκού όντως. Ήταν οι τράπεζες, τα μίντια και οι διάφοροι κατασκευαστές και εργολάβοι. Ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό όμως. Σε σημαντικό βαθμό έχει αλλάξει, εξού και γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα το δούμε στο αποτέλεσμα. Να κατάλαβω κάτι. Η ερώτηση που μου έκανε ο κύριος Χατζής νωρίτερα. Τι υπονοεί, πρέπει να είμαστε εναντίον των μεγάλων επενδύσεων στη χώρα μας. Είπα αυτό εγώ. Όχι, λέτε, απλώς, το, ναι, όχι είπα ότι αυτό το κάνετε για το μεγάλο κεφάλαιο και αγνοείτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μας κρίνουν αυτό, οι πολίτες. Μα τι να σας κρίνουν. Προτεραιότητα αφού είναι. Το βλέπουν κύριε προτεραιότητα Υπουργέ είναι. Τώρα. Και μόλις το φθινόπωρο αρχίζει αυτή η διαδικασία και τον ΕΣΠΑ θα φανεί. Πάντως κύριε Φίλη, η κυβέρνηση δέχεται κριτική και από τα αριστερά σε σχέση με αυτό το αφήγημα της αναπτυξιολογίας. Ο κύριος Κυρίτσης έγραψε ένα άρθρο. Ο οποίος λέει ότι αυτό το αφήγημα της ανάπτυξης που είναι ουσιαστικά ο πυρήνας των νεοφιλελεύθερων το ναι. Τον έχει υιοθετήσει, το έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Το κατάπιε ολόκληρο και προσπαθεί να πείσει. Έχει γράψει κάτι άλλο, το ξεχνάτε, παρακάτω παράγραφο. Όχι, ναι, αυτό. Ότι η δική μας ανάπτυξη είναι ανάπτυξη με δημοκρατία και κοινωνική αλληλεγγύη. Ασκεί κριτική σε αυτό και θα το συνδέσω, θα το συνδέσω και με την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί ο κ. Κυρίτσης λέει ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα που εσείς προσπαθείτε να κάνετε τη συνταγματική αναθεώρηση, μπορεί να σας πιέσουν να ενσωματώσετε στο Σύνταγμα νεοφιλελεύθερες απόψεις.
Μην απαντήσετε αυτό τώρα. Τον κίνδυνο. Μην το ανοίξουμε. Βλέπετε. Τώρα. Απαντήσω αμέσως. Μισό μετά. Λεπτό μετά. Αγγελική, να πάμε στην Αγγελική την Κυλτζόγλου, γιατί έχουμε να πούμε 2-3 πράγματα για την επικαιρότητα και για τις εφημερίδες. Αλλά Αγγελική, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν. Για εμένα η εφημερίδα.